Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Η εκπομπή Πόλεις, Πολίτες, Πολιτική μαζί σας. Το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων θα είναι το θέμα της εκπομπής μας σήμερα, στην πρώτη εκπομπή του 2018. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Αν δει κανείς μόνο την επικαιρότητα, αρκεί για να εξάγει αυτό το συμπέρασμα. Είχαμε την κυβερνητική σύσκεψη, παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, γιατί υπάρχει και διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο. Στην Πέμπτη πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο κ. Ζάεφ, έκανε εδώ στη Θεσσαλονίκη πρωτοχρονιά. Έχουμε 19 Ιανουαρίου μια νέα συνάντηση, μια νέα διαμεσολαβητική πρωτοβουλία από τον ΟΗΕ και τον κ. Νίμιτς στην Νέα Υόρκη. Με τις πληροφορίες ότι θα κατατεθεί από την πρώτη κ. Νίμιτς συγκεκριμένη πρόταση για την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, την οποία επισκέφτεται τις επόμενες μέρες και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Αρκούν όλα αυτά, είναι και πολύ περισσότερα βεβαίως και πολύ πιο σύνθετο και βαθύ το ζήτημα, για να καταλάβουμε πως κάτι γίνεται στο θέμα της ονομασίας. Άλλωστε και πολιτικοί εκπρόσωποι και των δύο χωρών λένε πως το πρώτο εξάμεινο του 2018 μπορεί να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Είναι έτσι? Θα πάρουμε απαντήσεις από τους εκλεκτούς μας προσκεκλημένους. Ο κύριος Ηλίας Κουσκουβέλης, πρώην πρίτανης και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Καλώς σας βρήκα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ο κύριος Μιλτιάδης Αριγιαννίδης, επίγουρος καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Ευχαριστώ καλή που χρονιά. Είστε μαζί μας. Καλησπερίζω και τον κύριο Γιάννη Αρμακόλα. Θα συνδεθούμε μέσω Skype με την Αθήνα, υπεύθυνος του προγράμματος Νότια-Ανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, κύριε Αρμακόλα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και χαιρετισμούς και στους συναδέλφους στο στούντιο. Λοιπόν, θα έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση ώστε να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας μας, τι γίνεται στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας, να δούμε ποιες είναι οι διεθνείς πιέσεις, οι διεθνείς ισορροπίες για το θέμα αυτό. Συμφωνείτε, κύριε Κουσκουβέλη, ότι υπάρχει μια κινητικότητα που μπορεί να κλείσει το θέμα μέσα στο πρώτο εξάμηνο, πριν δηλαδή την νέα σύνοδο του ΝΑΤΟ? Είναι προφανές ότι υπάρχει κινητικότητα. Φαινόταν όλη την προηγούμενη χρονιά ότι θα κορυφωνόταν όσο πλησιάζαμε προς τα μέσα του 2018. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια, από το 2008, από την εποχή της Συνόδου στο Βουκουρέστι, έχει δείξει την δέουσα σοφροσύνη σε ό,τι αφορά και τις σχέσεις καλής γειτονίας με μια χώρα που βρίσκεται στο πλάι της και ταυτοχρόνως την ωριμότητα να προσδιορίσει μια κόκκινη γραμμή η οποία εμπεριέχει από μόνη της και την πρόθεση για να βρεθεί μια διευθέτηση η οποία θα είναι αξιοπρεπής, διασφαλίζοντας βεβαίως τα συμφέροντα και των δύο πλευρών, διότι χρειάζονται δύο πλευρές για να γίνει μια συμφωνία. Νομίζω ότι το θέμα από τη δικιά μας την πλευρά είναι ξεκάθαρο, υπάρχει. Είναι εμφανές από τις δηλώσεις της κυβερνητικής ηγεσίας των Σκοπίων. Της νέας κυβέρνησης. Της νέας Βλέπετε κυβέρνησης. Και εσείς μια διαφορετική στάση ή είναι μια μόνο διαφορετική, ένα διαφορετικό κλίμα? Ένα διαφορετικό ουσία, κλίμα. Πιστεύετε. Ένα διαφορετικό είναι κλίμα. Είναι και ουσία ή είναι μόνο έτσι σε επίπεδο λόγων? Αρχιάνδρα και δείκνηση. Ναι. Θα το δείξουμε όταν θα φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όταν θα πρέπει ο νυν Πρωθυπουργός μαζί με τους κυβερνητικούς του εταίρους να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις και να το φέρει στη χώρα του για να εγκριθεί αυτή η απόφαση. Και είναι και δύσκολο ιδιαιτέρως, διότι όπως συνηθίζω να λέω, η ελευθερία του όποιου βρίσκεται στην εξουσία στα Σκόπια είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που έχουμε εδώ, διότι είναι δέσμοι 70 ετών αλυτρωτικής προπαγάνδας. Μάλιστα. Που κάνει τον κάθε μέσο... Αν έχει καλλιεργηθεί, κύριε καθηγητά, ένα τέτοιο κλίμα, αν έχει καλλιεργηθεί μέσα από την παιδεία, μέσα από την προπαγάνδα, δεν είναι Κοιτάξτε, εύκολο αυτό να το αλλάξεις αυτό. Είναι πολύ έχει δύσκολο να κόστος. Το αλλάξεις και έχει και πολιτικό και κόστος. Και αν περάσει, και βεβαίως είναι ένα ζήτημα, γιατί η έμφαση που δίνεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι στο όνομα.
Σωστά. Αλλά μαζί με το όνομα υπάρχει και ολόκληρο το ζήτημα της αλυτρωτικής προπαγάνδας. Ναι, πρέπει να τα δούμε και αυτά. Είναι, κυρίως αυτά. Είναι δύο μαζί. Και δεν θα έδινα άδικο αν κάποιος πει κυρίως αυτά. Εγώ λέω και τα δύο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Πάντως είναι και αυτά. Και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται ψυχραιμία, σεβασμός στις απόψεις που ακούγονται. Και περισσότερη συνεννόηση, αλλά νομίζω εδώ να σταματήσω γιατί... Ναι. Ωραία. Κύριε Εξαργιανίδη, κάντε μας και εσείς το πρώτο σχόλιο. Βλέπετε ότι όντως διαμορφώνονται οι συνθήκες. Και πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες? Διαμορφώνονται γιατί είναι επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης, είναι επιθυμία της κυβέρνησης της άλλης χώρας προφανώς, γιατί είναι το θέμα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι έντονες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί δημιουργείται αυτό το κλίμα και ξαφνικά μετά από το 2008 πρώτη φορά ξαναμπαίνει στην πρώτη θέση ή στις πρώτες θέσεις επικαιρότητας το θέμα μετά από 10 χρόνια? Το ζήτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν επιχειρούμε να διαβάσουμε την εξωτερική πολιτική ενός άλλου κράτους, θα τη διαβάσουμε όχι μόνο με γνώμονα την κυβερνητική αλλαγή, αλλά και με γνώμονα, όπως σωστά τέθηκε, την πολιτική η οποία έχει ακολουθηθεί πιο μπροστά. Και δεν είναι μόνο τα 70 χρόνια λυτρωτισμού. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή ο Ζάεφ και ο κάθε Ζάεφ, ο οποίος θα μπορούσε να ήταν στη θέση του και να εκπροσωπούσε μια μετριοπαθή στάση, προφανώς και θα επένδυε πάνω στην στάση την οποία υιοθέτησε προκάτοχός του, ο Γκρουεύσκι. Το γεγονός δηλαδή ότι είχαμε μια κυβέρνηση ακραία εθνικιστική, Βέμερο άλλωστε, η οποία προφανώς και δημιουργούσε προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαμεσολάβηση Νίμιτς, με το ζήτημα του ονόματος κ.ο.κ. Αυτή τη στιγμή φέρνει σε πλεονεκτική θέση τον Ζάεφ, τον οποιονδήποτε επαναλαμβάνω Ζάεφ. Συνεπώς δεν είναι ζήτημα προσωπικό, δεν είναι ότι μας κάνει κάποια καλή χειρονομία θέληση. Σε πλεονεκτική θέση στο εξωτερικό, όχι στο εσωτερικό, κατά ανάγκη. Κοιτάξτε, και στο εσωτερικό θα έλεγα, γιατί δεν κέρδισε μονάχα τις εκλογές. Κέρδισε. Δεν βρέθηκε μόνο με υψηλό ποσοστό στις εκλογές, που του έδωσε τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά κέρδισε και τις δημοτικές εκλογές. Ναι. Πράγμα που δείχνει μια σχετική δυναμική υπέρ του. Έχει υπογράψει ήδη ένα σύμφωνο καλής φιλίας με τη Βουλγαρία, γεγονός που έχει οδηγήσει ήδη στην εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στα Σκόπια και στη Σόφια. Και από εκεί και πέρα, προφανώς ο ίδιος για να εδρεωθεί στην εξουσία και να παρουσιάσει, αν θέλετε, ένα τέτοιο μείγμα πολιτικής αρεστός στους πολίτες, και για να περάσουμε σε αυτό το οποίο θίξατε, θέλει να πετύχει κάποιους στόχους. Ο αμέσως επόμενος στόχος είναι η είσοδος των Σκοπίων, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, στο ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ο εφικτός, αν θέλετε, γιατί είναι μπροστά, είναι τον Ιούνιο. Έτσι, μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς. Όχι, και εκεί μπορεί να πάρει μια θετική εξέλιξη, μια ημερομηνία, ας πούμε. Βεβαίως. Αλλά από εκεί και πέρα, όλο αυτό έχει να κάνει με το διεθνές σύστημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις πιέσεις που ασκεί η Ρωσία παραδοσιακά προς τα θερμότερα νερά της Μεσογείου και τις αντιστάσεις οποίες θέλουν να προβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στην σταδιακή ρωσική επέκταση στην Βαλκανική. Συνεπώς η συγκυρία είναι τέτοια που πιέζει τελικά εμάς. Εμείς είμαστε σε δύσκολη θέση. Κύριε Κοσκουβέλη. Να προσθέσω όμως αυτό, υπάρχει μία άλλη διάσταση την οποία έχω διαπιστώσει ότι αγνοείται το ΤΕΜΕ ΑΙΟΤΑ. Είναι η οικονομική κατάσταση της γειτονικής χώρας. Εδώ η πίεση είναι στη δική τους πλευρά. Η χώρα αυτή δεν είναι αυτάρκης και δεν μπορεί να είναι αυτάρκης. Η χώρα αυτή χρειάζεται να αναπνεύσει οικονομικά, αν θέλετε, από το εξωτερικό. Δηλαδή έχουμε τρία πράγματα που συνέτειναν. Το πρώτο είναι η κακή οικονομική κατάσταση και η διαπίστωση, η κατανόηση, η αναγνώριση ότι βοήθεια μπορούμε να πάρουμε μόνο από τη Δύση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Ζάεφ ως προσωπικότητα και το σοσιαλιστικό, πρώην σοσιαλιστικό κόμμα που έθεσε την ευρωπαϊκή πορεία ως πρόταγμα στις εκλογές σε συνδυασμό με την δυνατότητα να συμμαχίσει με τον αλβανικό παράγοντα, και το τρίτο στοιχείο είναι ασφαλώς το διεθνές και η προσπάθεια, αν θέλετε, άλλωστε αυτό πλήρωσε ο Γκρουεύσκι ως ένα βαθμό, η προσπάθεια, αν θέλετε, η αλλαγή του προσανατολισμού της εξωτερικής πολιτικής των Σκοπίων από τον Γκρουεύσκι, για να μην υπάρξει σύγχυση, προς την Μόσχα. Άρα έχουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Εκεί τα οποία ανάψαν και συναγερμοί στην Ουάσιγκτον, έτσι. Οπουδήποτε. Ακόμη και σε εμάς, γιατί όχι. Ναι. Κυρία Αρμακόλα, ποια είναι η στάση
Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Βρυξελών τώρα σε όλη αυτή την κινητικότητα, ας πούμε, και στην προσπάθεια να βρεθεί μία λύση στο θέμα της ονομασίας ανάμεσα σε Αθήνα και Σκόπια. Ναι. Αν με επιτρέπετε ένα σχόλιο σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, θα συμφωνήσω σε όλα όσα ακούστηκαν. Απλώς να τονίσουμε ότι υπάρχει μια φαινομενική κυριαρχία του ΖΑΕΦ και της κυβέρνησής του αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, όπως είπε και ο συνάδελφος Σαριανίδης, ο φίλος ο Μίλτος, κέρδισε τις δημοτικές εκλογές, αλλά έχει βέβαια μια ισχνή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, η κυβέρνηση ΖΑΕΦ. Στηρίζεται απόλυτα φυσικά και όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις σε αλβανικά κόμματα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι έχει κατά κάποιο τρόπο μια περίοδο χάριτος στο εσωτερικό της κοινωνίας, όπου πρέπει να φέρει αποτελέσματα. Γι' αυτό και βιάζεται τόσο πολύ στα θέματα του ΝΑΤΟ και της Ένωσης. Ακριβώς. Στον οικονομικό τομέα τα αποτελέσματα δεν είναι εύκολο να φανούν σύντομα. Το είπε και ο κύριος Κουσκουβέλης, είναι δραματική η οικονομική κατάσταση. Και γι' αυτό θα χρειαστεί, είναι απαραίτητο να φανεί σε κάποιο άλλο πεδίο κάποια αποτελέσματα. Mm-hmm. Αυτό είναι φυσικά η ένταξη στο ΝΑΤΟ και η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι τα δύο ορόσημα τα οποία όμως συνδέονται με την επίλυση του ζητήματος με την Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα στη γειτονική χώρα. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο κλίμα, αλλά είναι και ουσία. Αλλά η ουσία, είπε ο κύριος Κουσκουβέλης, θα πρέπει να φανεί στην πράξη. Θα πρέπει να φανεί στην πράξη όμως, αν μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε μια συμβιβαστική λύση, η οποία θα περάσει στην κοινωνία. Και να έχουμε υπόψη μας ότι είναι η αλλαγή του ονόματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι μια μη δημοφιλής κίνηση στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό φαίνεται. Έχουν και δημοσκοπήσεις, έτσι. Επανειλημμένα με δημοσκοπήσεις εδώ και πολλά χρόνια. Και όλες οι δημοσκοπήσεις συστηματικά, κάθε φορά που και διεξάγονται τακτικά τις δημοσκοπήσεις στη γειτονική χώρα, δείχνουν ότι όταν ρωτούν τους Σλαβομακεδόνες, οι Αλβανοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όταν ρωτούν τους Σλαβομακεδόνες, με συντριπτική πλειοψηφία είναι εναντίον της αλλαγής της ονομασίας ως αντάλλαγμα για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Αρμακόλα, θα σας ζητήσω σύντομα να μας παρουσιάσετε στοιχεία, γιατί ξέρω ότι στο ΕΛΙΑΜΕΠ, στο πρόγραμμα στο οποίο είστε υπεύθυνος για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, μελετάτε την κοινή γνώμη και στα Σκόπια. Θέλω όμως πρώτα να δούμε ένα βίντεο, γιατί κύριε Κουσκουβέλη, κύριε Σαραγιαννίδη, κύριε Αρμακόλα, δεν ξέρω αν όλος αυτός ο χρόνος, 30 χρόνια σχεδόν είμαστε τώρα, από το 91, τέλος πάντων, 92, είναι που το συζητάμε. Δεν ξέρω αν ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας ή όχι, γιατί από τη μία πλευρά είναι μεν ότι τώρα τα Σκόπια καίγονται, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, να μπουν σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, άρα μπορεί να υποχωρήσουν σε κάποια ζητήματα, αλλά συνάμα δεν ξέρω και εγώ πόσες χώρες τους έχουν αναγνωρίσει με το συνταγματικό τους όνομα. Σωστό, αλλά. Ο αστερίσκος. Να δούμε πρώτα το βίντεο. Το οποίο θα μας βοηθήσει να θυμηθούμε κάποιους έτσι χαρακτηριστικούς σταθμούς. Σωστό. Και το συζητάμε. Το κλίμα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με το όνομα Μακεδονία στις 24 Ιανουαρίου του 1991 ήταν ιδιαίτερα τεταμένο. Οι Έλληνες διατρανώνουν τη διάθεσή τους να μην επιτρέψουν το σφετερισμό του ονόματος και της ιστορίας της Μακεδονίας και στις 4 Φεβρουαρίου του 1992 διοργανώνεται στην πλατεία Αριστοτέλους ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Το μήνυμα το διαβάζει και η πολιτική ηγεσία και λίγες μέρες αργότερα στις 18 Φεβρουαρίου. Το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή συμφωνεί στο να μην γίνει αποδεκτή ονομασία που θα περιέχει τη λέξη Μακεδονία ή παράγωγό του. Η θέση αυτή οδηγεί και στην απόρριψη από την ελληνική πλευρά του σχεδίου Πινέιρο, Υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας που ασκούσε τότε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρότεινε μια σύνθετη ονομασία για τα Σκόπια με μια από τις επικρατέστερες, το Νόβα Μασεντόνια. Στις 7 Απριλίου του 1993, το γειτονικό κράτος γίνεται αποδεκτό στον ΟΗΕ, χωρίς σημαία και με την ονομασία Φίρομ, δηλαδή πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όνομα με το οποίο θα γίνει δεκτό στη συνέχεια και από άλλους διεθνείς οργανισμούς και θα αποκαλείται εφ' εξής από την Ελλάδα.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου στις 16 Φεβρουαρίου του 1994 ανακοινώνει οικονομικό εμπάργο στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το εμπάργο θα τελειώσει περίπου 1,5 χρόνο αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1995, οπότε και υπογράφεται στη Νέα Υόρκη από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών η ενδιάμεση συμφωνία που προέβλεπε. Α. Οι δύο πλευρές αποδέχονται τα υπάρχοντα σύνορα ως απαραβίαστα και δηλώνουν ότι σέβονται αμοιβαία την εδαφική τους ακεραιότητα. Β. Η Ελλάδα θα αναγνωρίσει τα Σκόπια με την προσωρινή ονομασία πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μόλις η συμφωνία τεθεί σε ισχύ και οι δύο χώρες θα δημιουργήσουν γραφεία συνδέσμου στις πρωτεύουσές τους. Γ. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα προχωρήσει σε αλλαγή του συμβόλου που υπάρχει στη σημαία της. Δ. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα διακηρύξει ότι το Σύνταγμά της δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως διεκδίκηση ελληνικού εδάφους ή ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας. Εψιλών οι δύο πλευρές θα εργαστούν για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και αγαθών μεταξύ των δύο χωρών και η Ελλάδα θα άρει το εμπάργο κατά της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο Βουκουρέστι στις 2 Απριλίου του 2008, ο Κώστας Καραμαλής έθεσε βέτο στην ένταξη της γειτονικής χώρας στην Ευρωατλαντική Συμμαχία με το επιχείρημα της αδιαλαξίας της στο θέμα της ονομασίας. Ως απάντηση, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά της χώρας μας για παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Μάλιστα. Χάγη, Βουκουρέστι, συλλαλητήρια, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και ημερομηνίες 92 και 2008 να ακούγονται πολύ, κύριε Κουσκουβέλη, τις τελευταίες ημέρες από πολιτικά στόματα. Κερδίζουμε ή χάνουμε όσο περνά ο καιρός, η διαπραγματευτική μας ισχύ. Εγώ θεωρώ ότι το σημαντικό είναι η ικανότητα αυτής της χώρας να λειτουργήσει ως ένα κράτος το οποίο διαθέτει αυτάρκεια. Το κράτος αυτό εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από εμάς. Ναι. Το πρώτο είναι. Το δεύτερο είναι ότι στην εξωτερική οικονομικά πολιτική... Οικονομικά. Φυσικά. Ναι. Στην εξωτερική και υπάρχουν και ζητήματα εθνοτικά στο εσωτερικό του. Το βέβαιο είναι ότι η εξωτερική πολιτική και η χρόνη βάση των οποίων λειτουργεί η διπλωματία δεν είναι η χρόνη της ζωής της κοινής γνώμησης, ίσως, κοινής ναι, γνώμησης και της ζωής των ανθρώπων. Συνεπώς, το ότι έχουν αναγνωρίσει κάποιες μεγάλες δυνάμεις στα Σκόπια με το λεγόμενο συνταγματικό της όνομα, ασφαλώς και είναι σημαντικό, ωστόσο σε δεν διαμορφώνει τελική αυτά ανάλυση, μια κατάσταση όμως. Διαμορφώνει, ένα δεδομένο είναι αυτό. Αλλά σε τελική ανάλυση με εμάς έρχονται πάλι να διαπραγματευτούν. Να. Με εμάς πρέπει να διαπραγματευτούν. Αυτό για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Ασφαλώς μετά το εμπάργο και την ενδιάμεση συμφωνία υπήρξε μία αλλαγή στην κατάσταση, όμως η ενδιάμεση συμφωνία δεν, από τη δικιά μας την πλευρά δεν έγινε η απαραίτητη προσπάθεια ή εκείνη που έπρεπε ώστε να τηρηθεί η ενδιάμεση συμφωνία, ούτε και η ελληνική διπλωματία έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα σε προτεραιότητα ώστε να μπορεί. Εδώ μας πήγανε στο δικαστήριο της Χάγης για την ενδιάμεση συμφωνία, ναι, κύριε Κουσκουβέλη. Και επειδή εκείνη την υπόθεση την οποία δεν τηρούσαν οι ίδιοι. Και εκεί έγιναν πάρα πολύ κακοί χειρισμοί. Έχω αρθρογραφήσει επί του ζητήματος, τα γραπτά μένουν. Είχαν γίνει κακοί χειρισμοί και προηγουμένως και στην διαδικασία της διεξαγωγής της υπόθεσης. Έχει σημασία, προσέξτε, έχουν σημασία δύο πράγματα, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή. Γιατί όντως υπάρχει αυτό το... υπάρχουν αυτές οι πιέσεις του διεθνούς συστήματος και οι πιέσεις των εταίρων σε μια χώρα που χρειάζεται τους εταίρους τώρα, σε κάποιες άλλες καταστάσεις. Θέλω να κάνετε μια παρέθεση, τώρα μπορεί να σταματώ τον ιρμό της σκέψης σας, αλλά οι πιέσεις του διεθνούς παράγοντα και των ΗΠΑ κυρίως, πιστεύετε ότι θα είναι περισσότερο προς τα Σκόπια ή προς την Ελλάδα? Νομίζω και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και στην Ελλάδα, αν θέλετε, το ελληνικό πολιτικό σύστημα μπορεί να το διαχειριστεί σχετικά πιο εύκολα. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν μπορούν να βρουν έναν άλλον τρόπο να συνεννοηθούν. Από εκεί και πέρα, στα Σκόπια, ειδικά οι Σλάβοι των Σκοπίων, ναι, έχουν ένα ζήτημα, διότι επί 70 χρόνια τουλάχιστον, ναι, 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 και παραπάνω καθρεφτίζονται και βλέπουν
και βλέπουν στον καθρέφτη τους ο καθένας τους το Μέγα Αλέξανδρο. Ναι. Πράγμα που δεν συμβαίνει ακόμη και στην Ελλάδα. Και ο Γκουρέσκι τα τελευταία 10 χρόνια αυτό το έτσι τροφοδότησε λοιπόν, έντονα. Είναι όντως δύσκολο ναι να περάσει η συμφωνία. Σε κάθε όμως περίπτωση, εφόσον ο Ζάεφ θέλει να εμφανίζεται ως ένας νέος, μοντέρνος και σύγχρονος ηγέτης, πρέπει επιτέλους να πει στον λαό του κάποιες αλήθειες. Ήδη άρχισε να λέει κάποια μισόλογα, ωστόσο από τα μισόλογα μέχρι θέλει τις αλήθειες. Δεν γίνονται και απότομα αυτά. Λοιπόν, είπατε, διπλωματικά και πολιτικά αυτά έτσι, είναι, λειτουργεί διαφορετικά ο χρόνος. Ασφαλώς είναι κατανοητό. Ωστόσο, κοιτάξτε να δείτε, και να μην καταλήξει σε διευθέτηση αυτή η ιστορία, δεν ξέρω τι συνέπειες θα υπάρξουν. Ωστόσο, υπάρχει και η παρακαταθήκη του 2008 και σε αντίθεση με το 2008 που η θέση της χώρας μας δεν είχε ληφθεί σοβαρά υπόψη. Γιατί το λέτε αυτό, αφού είχαν παγώσει οι διαδικασίες, δεν πήγε καν το θέμα στο τραπέζι στον Άντρο. Ναι, δεν μπήκε στο θέση στο τραπέζι, ωστόσο η πληροφόρηση ή όλη η προετοιμασία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχε δώσει την αίσθηση τουλάχιστον στους χώρους της συμμαχίας ότι η κυβέρνηση, ο Κώστας Καραμαλής τότε, θα έκανε πίσω. Και τελικά η εκτίμηση αυτή αποδείχτηκε λανθασμένη, με όποιες συνέπειες είχε αυτό, είτε για εμάς, είτε ευρύτερα για, για την συμμαχία. Συνεπώς, ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα γίνουν κατανοητά κάποια πράγματα και από τη δικιά μας την πλευρά δεν θα διατυπωθούν κατά τέτοιο τρόπο οι θέσεις μας, ώστε να είναι ξεκάθαρες και να μην υπάρξει αυτό που στη θεωρία ονομάζεται παρανόηση. Παρανόηση, λοιπόν, αλλά για να διατυπωθούν ξεκάθαροι θέσεις, πρέπει να ξεκαθαρίσει και θέση στην ελληνική κυβέρνηση, λέω εγώ τώρα, αλλά τα πολιτικά σχόλια θα τα κρατήσουμε έτσι για το τέλος και λιγότερο, γιατί είστε και καθηγητές και δεν θέλω έτσι να εστιάσουμε σε αυτό. Τι λέτε, κύριε Σαριγιαννίδη, εσείς? Ότι εμείς δεν εκλεγόμαστε από τον ελληνικό λαό και συνεπώς μπορούμε να σχολιάσουμε ελεύθερα πολιτικά σε σχέση με τους πολιτικούς, έτσι. Έτσι. Και γι' αυτό μπορούμε να τα πούμε και λίγο πιο έξω από τα δόντια. Σκεφτείτε το εξής, πως ο πολιτικός, ο Γκρούεφσκι, έχασε τις εκλογές όχι γιατί υπήρχε κάποιο θέμα σε σχέση με την εξωτερική πολιτική που ακολούθησε ή αμφισβητήθηκε με κάποιον τρόπο το αφήγημα του ψευτομακεδονισμού του. Αλλά τις έχασε. Έχασε, αν θέλετε, την εξουσία. Σωστό. Θέλω να πω ότι δεν καταβαραθρώθηκε κιόλας. Όχι. Στα ποσοστά του και στο αποτέλεσμα. Και αυτό έχει μία σημασία. Φυσικά, για την απήχηση της σκληρής γραμμής του ΒΜΡΟ. Εξακολουθεί το ΒΜΡΟ να έχει απήχηση. Το ΒΜΡΟ υπάρχει και στην Βουλγαρία. Σωστή παρατήρηση που έκανε ο συνάδελφος νωρίτερα. Το ΒΜΡΟ υπάρχει και στη Βουλγαρία και είναι εταίρος. Κυβερνητικός. Λοιπόν, αυτή η λογική του εθνικισμού στα Βαλκάνια υφίσταται, παράγει, αν θέλετε, πολιτική αυτή καθ' αυτή και στηρίζει κυβερνήσεις. Ουσιαστικά έχασε την εξουσία, διότι πρώτον υπήρχε το σκάνδαλο σε ό,τι έχει να κάνει τις παρακολουθήσεις, το οποίο ήταν απίστευτο σκάνδαλο, έτσι. Άρα τέθηκε ζήτημα διαφάνειας. Και δεύτερον, λόγω της οικονομικής κατάστασης. Η οικονομική κατάσταση, στην οποία αναφέρθηκε ο Λίσκος Κουβέλης και έχει απόλυτο δίκιο, έχει αντίκτυπο και στις σλαβομακεδονικές οργανώσεις στο εξωτερικό. Αυτές οι οργανώσεις, οι οποίες αποτελούσαν ουσιαστικά την front line, ουσιαστικά τη γραμμή κρούσης του Γκρούεφσκι και του ΒΜΡΟ, οι οποίες χρηματοδοτούνταν και οι οποίες λειτουργούσαν με τέτοιον τρόπο, ώστε αναπαρήγαγαν ως μια σλαβομακεδονική διασπορά, εν πάση περιπτώσει, το δικό του αφήγημα στο εξωτερικό και πίεζαν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν έχει καθίσει. Αυτό έχει ηρεμήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει οικονομική χρηματοδότηση. Αντίστοιχα λοιπόν, οι τόνοι σε αυτό το επίπεδο έχουν πέσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ο κόσμος δεν ασπάζεται το αφήγημα του μακεδονισμού, όπως το παρουσιάζεται, όπως παρουσιάζεται στα Σκόπια. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι εμείς, απέναντι στις πιέσεις οποίες θα ασκηθούν σίγουρα εν ώψη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να αντιτάξουμε κάποιες αντιστάσεις, ώστε να μπορέσουμε με κάποιον τρόπο να ελαφρύνουμε, αν θέλετε, την επέμβαση των συμμάχων μας στα Σκόπια. Είδατε τι συνέβη στην περίπτωση της κρίσης πριν από ένα χρόνο με την αλβανική εθνότητα και τους Σλαβομακεδόνες στα Σκόπια. Αμέσως ο αμερικανικός παράγοντας λειτουργήσε, η Μογκερίνη ήταν απαξιωμένη πλήρως από την κυβέρνηση των Σκοπίων.
Ούτε τη δέχτηκαν καλά. Ακριβώς. Ο Αμερικανικός παράγοντας λειτουργήσε άμεσα. Έγινε αυτό το οποίο ζήτησαν οι Αμερικανοί, αλλά και οι ίδιοι οι Αμερικανοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τα περιθώρια να πιέσουν δεν είναι ανεξάρτητα, διότι χρειάζονται ως παίκτη αυτή τη στιγμή τώρα, τον Ζάεφ. Κύριε Αρμακόλα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα γυρίσω πάλι σε εσάς για να δούμε λίγο και μια πολύ σημαντική παράμετρο, γιατί καλά τα λέμε εμείς εδώ στα πάνελ, αλλά το θέμα είναι τι λέει και η κοινωνία και πρέπει να το μελετήσουμε και αυτό. Και θα μου επιτρέψετε και ένα σχόλιο σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Η συζήτηση άλλωστε είναι ανοιχτή και μπορείτε και εσείς όποτε θέλετε να παρεμβαίνετε, ασχέτως αν είναι τεχνικά πιο δύσκολο γιατί δεν είστε στο στούντιο μαζί μας. Φοβάμαι πως λόγω της επιθυμίας της έντονης της Ουάσιγκτον να βάλουν τα Σκόπια την Πουγουδουμού στο ΝΑΤΟ, εξαιτίας και όλου αυτού του παιχνιδιού με τη Μόσχα, τον Γκρουεύσκι και την παρουσία στα Βαλκάνια. Φοβάμαι ότι, γι' αυτό το ρώτησα και στον κύριο Κουσκουβέλη, ότι οι πιέσεις θα είναι πολύ πιο έντονες αφενός σε σχέση με το 2018, το 2018, αφετέρου θα είναι περισσότερο προς την ελληνική πλευρά παρά προς την πλευρά των Σκοπίων. Για μένα είναι η ερώτηση, έτσι. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να φοβόμαστε αυτές τις πιέσεις για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αν ξεκαθαρίσουμε και χαίρομαι ποια είναι η ελληνική θέση και χαίρομαι που αρχίζει και ξεκαθαρίζει πάλι η θέση και δεν ξαναγυρίζουμε σε αυτά που λεγόντουσαν πριν το 2007-2008. Εφόσον ξεκαθαριστεί αυτή η ελληνική θέση, τότε... Λίγο ανορθολογικά γίνεται βέβαια και σε πολιτικό επίπεδο. Ναι, λίγο ανορθολογικά, αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε κανένα λόγο και δεν μας συμφέρει να ξαναγυρίσουμε σε αυτά που λέγαμε στη δεκαετία του 90. Νομίζω έχει περάσει αυτή η περίοδος. Νομίζω ότι και εδώ είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα περιθώρια επιρροής που έχουμε για μια αμοιβαία υποφελή λύση αυξάνονται όταν αυτές οι προσπάθειες γίνονται στο πλαίσιο της προσπάθειας ένταξης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και μια υποσημείωση που θα ήθελα να θέσω σε αυτό που είπαν οι συνάδελφοι πιο πριν, στα διάφορα που είπαν. Σίγουρα η οικονομική κατάσταση της γειτονικής χώρας δεν είναι ιδανική. Αλλά έχουμε προσπαθήσει στο παρελθόν με αμφιλεγόμενες κινήσεις, ας πούμε τα εμπάργκο που έγιναν στη δεκαετία του 90, να επηρεάσουμε τη γειτονική χώρα ή μέσω οικονομικής επιρροής. Την οικονομική διείσδυση που είχαμε, την επενδυτική. Η οικονομική διείσδυση δεν ήταν καλός ο όρος, νομίζω, αλλά τέλος πάντων έγινε προσπάθεια. Δεν οδήγησαν σε αποτελέσματα όπως τα ανέμενε η ελληνική πλευρά. Φυστό. Δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε και τα όρια της επιρροής και τα όρια της εθνικής ισχύος. Και μην ξεχνάμε ότι και η κατάσταση στα Βαλκάνια και η κατάσταση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90, ούτε καν αυτή που ήταν το 2003-2004. Δηλαδή, σε απόλυτα διμερές επίπεδο, δεν είναι καθόλου εύκολο η Ελλάδα να πείσει. Μην πω ότι είναι αδύνατο να πείσει τη γειτονική χώρα να συμβιβαστεί στο ζήτημα της ονομασίας. Το βασικό μέσο πίεσης είναι η ευρωατλαντική προοπτική της γειτονικής χώρας. Αλλά για να υπάρχει, δηλαδή μόνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί η Ελλάδα να καταλήξει σε κάποιο συμβιβασμό με τη γειτονική χώρα. Αλλά δεν πρέπει να ακυρωθεί αυτός ο συμβιβασμός. Άρα, αν κάποια στιγμή ένα σενάριο λέμε η γειτονική χώρα αποφασίσει ότι δεν θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ και θέλει να ακολουθήσει, να μπει, ξέρω εγώ, στα σχήματα γεωπολιτικής επιρροής της Ρωσίας. Είναι ένα σενάριο που δεν είναι πολύ πιθανό, είναι μάλλον απίθανο. Αυτόματα η δυνατότητα της Ελλάδας για να επηρεάσει προς την κατεύθυνση μιας συμβιβαστικής λύσης σχεδόν μηδενίζεται. Κατά τη γνώμη μου, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και από τις δύο πλευρές. Και ότι υπάρχουν όρια στην εθνική ισχύ της Ελλάδος ή την δυνατότητα επιρροής προς τη γειτονική χώρα, αλλά συγχρόνως ότι μας συμφέρει η κινητικότητα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχουμε ξεκαθαρίσει ποια είναι η δική μας θέση και είναι σαφής, είναι η θέση του 2007-2008 και όχι να ξαναγυρίσουμε σε αυτά που έλεγε η χώρα το 2019 του 90. Ευχαριστώ κύριε Μακόλα. Κύριε Κουσκουβέλη, ένα σχόλιο πολύ σύντομο για να πάω στο διάλειμμα. Δεν εννοούσα την θετική επιρροή, δηλαδή την διείσδυση και σωστά υπόθηκε ότι η λανθασμένη χρήση του συγκεκριμένης λέξης. Εννοούσα ότι το γειτονικό κράτος χρειάζεται οικονομικά την Ελλάδα και πολιτικά χρειάζεται την Ελλάδα. Δεν εννοούσα αυτό που
προτινόταν στη δεκαετία του 90, που ότι πλέον η χώρα... οικονομικά και έτσι... Ναι, σε, θα, καμία, δε, σε εισαγωγικά η όχι, λέξη, δε, δεν ναι. αναφερόμουν ναι, στον ναι, ναι, οικονομικό ναι, υπεριαλισμό ναι, ναι. απλούστατα, ότι υπάρχει και υπάρχει η θετική, αλλά υπάρχει και η μάλιστα. διαφορετική... Ευχαριστώ πολύ για την διευκρίνηση. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί πρέπει να δούμε, όπως είπαμε, είναι για μένα καταλυτικό στοιχείο, τι λέει και ο κόσμος, γιατί... ενδεχομένως και κάποιες συμφωνίες περάσουν μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος και στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και στα Σκόπια.